Συμπληρώνεται και ο χρόνος των καθυστερήσεων. Στην κότα το στιγμιότυπο στο πρωτάθλημα. Νάντος εδώ, Βραχίσο. Κάθε ο Αγκάθο που σήμερα δεν σκοράρει αλλά κάνει άλλες δουλειές στο γήπεδο. Τάτος πάλι δεν πρόλαβε να βρει χώρο να γυρίσει. Ο Λάζαρ περνάει από έναν, δύο. Τάτος επιμένει και του πήρε την μπάλα. Τώρα ψάχνει αυτός να βρει χώρο για να δημιουργήσει. Πάσα που είναι καλή για τον Λάζαρ. Κάτσε. Ωραία, ο Τάτος ήρθε από πίσω, τον δυσκόλεψε. Πήρε την μπάλα ο Άρης. Τάτος απέναντι δεξιά είναι μόνο στο Διαμαντάκος. Τον είδε, αλλά είναι. Κανακούδης. Μαρκάρει ο Τάτος. Θα του κλέψει την μπάλα. Για τον Ιγκλέσιας τρέχει γρήγορα ο Τάτος και του παίρνει πάρα πολύ εύκολα την μπάλα. Οικονομόπουλος στη σέντρα, ο Φιτανίδης στην κεφαλιά. Ο Τάτος πάει γρήγορα στην μπάλα και την κατεβάζει. Τη φέρνει στο αριστερό. Κάνει άλλη μια σέντρα η οποία περνάει. Εδώ είναι ξανά η φάση. Τάτος άργησε, ο Καστίγιο του πήρε την μπάλα. Τάτος που πιέζει, ο Καστίγιο που κρατά. Κερδισμένο. Με τον Γεωργίου για τον Παζιάννα. Κεφαλιά του Τάτου. Του πίσω. Κυριάκος. Λάθος. Καθέρσα να κλέψει εκεί ο Ατρόμητος. Και πάει να τα καταφέρει ο Γκαρσία. Πιέζει κι άλλο ο Κότσιος. Και αυτός υποπίεση και βλέπετε πόσο πιστοχώρησαν πλέον οι παίκτες Παζιάννα από αυτή την αντίδραση. Στα 6, στα 7 παιχνίδια του πρωταθλήματος, στα 6 από αυτά να προηγείται. Έχει πάρει ωστόσο μόνο 2 νίκες τώρα και γι' αυτό τον λόγο ζητά εστίμονα από το ποδοσφαιριστικό. Νομίζω ότι τα πόδια του θα κατοχήσουν. Ήταν πολύ ψηλά για το Ατρόμητο τώρα. Κόντρα στην κάθε ανάπτυξη να μπει σωστά μπροστά. Υπάρχει ήδη βεβαίως η κίτρινη την οποία έχει δεχτεί από τους του Παζιάννα. Παλιά του Ζουέλα για τον Γιαννούλη. Ο Ατρόμητος έχει ήδη δύο πολύ καλές ευκαιρίες, αυτή του Επστάιν στο 4ο λεπτό και κυρίως βέβαια αυτή του Μήτρογλου στο 9. Ο Πας δεν έχει ξεμητήσει ακόμη, δεν έχει δημιουργήσει κάποια φάση. Ζημόπουλος προστατεύει. Χωρίς όμως παραπάνω να έχει απειλήσει καθόλου τους γηπεδούχους. Ο Ζιτ κλέβει ο Τάτος από το λάθος του Ανδράλα, ανεβαίνει ο Ατρόμητος στην κόντρα. Να ο Τάτος που περιμένει, κάνει την πάση στο Μήτρογλου, ευκαιρία. Κοιτάξτε πώς θα κλέψει πολύ ωραία ο Τάτος. Θα τραβήξει παίκτη πάνω του, θα δει ότι μπορεί στο τέλος να κάνει το ασίστ για τον Μήτρογλου. Βοηθός και άλλη άποψη. Τα πολύ δυνατό τόσο του Μήτρογλου, ο οποίος γύρισε πάρα πολύ ωραία. Για τον Ούμπιδες. Κέρδισε ο Τάτος. Κράτησε, πέρασε και από Κασναφέρι, ωραία. Καραμάνος δεν μπορεί να βρει χώρο για να σουτάρει. Θα βγάλει τον Τάτο όμως. Θα σκάψει ωραία για το Σφακιανάκη. Περιμένει. Πέντε χρόνια στην επίθεση, δηλαδή με τον Αστίγιο Γιαννιώτα και Ούμπιτερ. Ένα ακόμα λάθος. Υπάρχει ηρεμία. Από το κεφάλι του ο Δημούτσος, τυφλά, βγήκε ο Κοντοές,
Πουλίδο. Κατοχή στο 66%. Γιώργος Δόνης κατά τη διάρκεια της ανάπαυλας ζήτησε από τους παίκτες του μεγαλύτερη ηρεμία όταν έχουν την μπάλα στα πόδια. Σε επιτυχία. Κλέιτον. Από αυτόν πλέον ο Περέιρα θα χρειαστεί μεγαλύτερη συμμετοχή στην ανάπτυξη. Ο Καρακ. Τελευταίες οδηγίες από το Δόνη προς τον Θανάση Καρακούνη. Μίχος πίσω στο Βενέτη. Τάτος πάει να πρεσάρει. Αλλά όλοι οι υπόλοιποι είναι πολύ μακριά για να τον βοηθήσουν. Θα τους κάνει καλή δουλειά ο Δαλίκης του Γιαννούλη. Ο Μίχος πιέζεται. Ο Σολτάτο δεν έχει πάει κοντά στο σημείο. Δείχνει ότι τους βγήκε κάτι το οποίο είχαν σχεδιάσει στην προπόνηση. Είναι κάτι το οποίο το δουλεύουν αρκετά στην να προπόνηση. Να δούμε λίγο ακόμη μια φάση. Ο Κότσιος για τον Μπατσατζόγλου. Ο Τάτος που έβαλε την κόντρα και πιέζει τον Μπατσατζόγλου, ο αρχηγός του ΠΑΣ. Γρήγορα ο Μιχάλη για τον Ζαμπρέλα. Πίσω. Μπουλ και Χολέβα, καθώς είναι στο όριο των καρτών και ήθελε να τους προφυλάξει. Ενώ στον πάγκο, η Μυραλά, Σορμπάι, Θωροσίδης, Αβραμ Παδόπουλος και Μανιά, επίσης βρίσκονται